μας εξορίσεις και είναι οι ίδιοι που αγοράζουν το πετρέλαιο από άλλους και φυσικό αέριο από άλλους, να το καίμε εδώ και να κάνουμε ρεύμα. Να ξέρετε ότι όταν αλλάζετε το θερμικό και το πάτε στο ηλεκτρικό, είναι η χειρότερη απόδοση. Ας πούμε θερμοσύφωνας, εντάξει, ηλιακός, είναι το τέλειο. Είστε σχεδόν στο 90% απόδοση. Γιατί είναι θερμικό, θερμικό. Όταν ας πούμε είστε στα φωτοβολταϊκά, είστε στο 25%. Αν μερικοί από εσάς ας πούμε ενδιαφέρονται για φωτοβολταϊκά τα οποία είναι σταθερά, είναι λάθος. Γιατί? Γιατί ο ήλιος κινείται, τι να κάνουμε. Αλλά τα μόνο φωτοβολταϊκά που έχουν κάποια αξία είναι αυτά που είναι περιστρεφόμενα. Έχουμε ειδικούς εδώ στα φωτοβολταϊκά μας. Εγώ γι' αυτό το λέω για να τους προκαλέσω. Αλλά άμα υπάρχει, περιμένετε, υπάρχει ένας ειδικός που θα μου πει ότι ένα σταθερό φωτοβολταϊκό έχει μεγαλύτερη απόδοση από ένα που περιστρέφεται? Υπάρχει τέσσερις διαφορετικές πλευρές και... Εγώ άλλο λέω. Λέω λοιπόν ότι τα ξέρουμε αυτά και το θέμα της απόδοσης είναι άλλο η απόδοση στο εργαστήριο με κενό και άλλο η απόδοση έξω. Εμένα μου αρέσει ότι είχα μια μερική συζήτηση, επειδή ασχολούμαι και με αυτά τα επιστημονικά, μου λέει ένας και σκονισμένο να είναι, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, και βέβαια δεν είναι έτσι. Και το θέμα είναι ότι γι' αυτό το συζητάμε. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό που το είδα στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο λοιπόν, εγώ βλέπω ήλιο ντάλα, Σαχάρα, λέω πω από εδώ θα έχουν βάλει φωτοβολταϊκά παντού. Ούτε ένα. Γιατί φυσάει συνεχώς, έχει άνεμο συνεχώς και όλα αυτά που είχαν δοκιμάσει χαλάνε συνεχώς, άρα έχουν όλοι αιωλικό πάρκο. Και οι εταιρείες μέσα στη Σαχάρα δουλεύουν με 95% αιωλικό. Και γιατί αυτό που δεν υπολογίζουμε είναι ότι όταν ακούτε Σαχάρα, φαντάζομαι κι εσείς, ακούτε ζέστη ήλιο. Ναι, αλλά το Μαρόκο είναι στον Ατλαντικό. Άρα φυσάει συνεχόμενο. Τα πάνελ θα είχαν φύγει κτλ. Άρα λέω απλώς ότι εμείς κανονικά λέμε θα ήταν καλό να κάνουμε ΑΠΕ. Ωραία. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των ΑΠΕ και το προωθώ. Όχι όπου να είναι, θέλω να πω, όχι να βάζουμε παντού, αλλά εγώ θα ήθελα, ας πούμε, σχεδόν όλα τα σπίτια να είχαν ήδη φωτοβολταϊκά, εντάξει. Όταν κάναμε θερμοσύφωνο, ηλιακό, εντάξει, δεν ήταν και μια σούπερ καινοτομία, υπήρχε εδώ και χρόνια στην Κύπρο, το ανακαλύψαμε στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια, εντάξει, κάναμε, για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα η αξιοποίηση. Αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Η Ελλάδα έχει φυσικό αέριο? Ναι. Το έχει εξορίξει? Όχι. Θα το εξορίξει? Ναι. Για ποιο λόγο? Επειδή το αποφάσισε μόνη της? Όχι. Θα το αποφάσιζε μόνη της άμα είχε τη δυνατότητα να το αποφασίσει? Το πιο πιθανό όχι. Γιατί θα προσπαθούσε, είναι μερικοί άνθρωποι που για να μην χάσουν ψηφοφόρους δεν παίρνουν αποφάσεις. Άρα τι έγινε? Επειδή άλλαξαν όλα τα δεδομένα σε γεωπολιτικό επίπεδο, ξαφνικά, πράγματα για τα οποία συζητάμε εδώ και μια δεκαετία, ξαφνικά γίνανε τις μόδες. Άρα, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία υφαλοκρηπίδας το 1977 με την Ιταλία. Η Ελλάδα υπέγραψε το δίκαιο της θάλασσας το 1982, το κύρωσε το 1995, έβγαλε το νόμο περί υδρογονανθράκων το 1995 και έως το 2012 δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το 2011 ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Αφροδίτη στην Κύπρο. Το 2015 είχαμε το κοίτασμα Ζόρ στην ΑΟΣ της Αιγύπτου. Το 2018 ανακαλύψαμε νέο κοίτασμα στην Κύπρο, Καλυψό. Το 2019 νέο κοίτασμα στην Κύπρο, Γλαύκος. Το 2022 νέο κοίτασμα στην Κύπρο. Τέσσερα κοιτάσματα σε μια περιοχή που λέγαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εκείνη την εποχή τον Τάσο τον Παπαδόπουλο του έλεγαν ότι όλα αυτά είναι φούσκα και είναι κερδίσει τις εκλογές. Το πιο ωραίο ποιο είναι? Είναι ότι υπάρχει, ότι αυτοί που του έλεγαν ότι είναι φούσκα είναι αυτοί που χρησιμοποιούν αυτά που έλεγε και αυτός έχασε τις εκλογές. Για να έχετε και το όλο το πάνε. Λέω λοιπόν τώρα, κάνουμε μια συμφωνία για τον αγωγό EastMed.
το πρώτο πράγμα που ακούτε για τον αγωγό Eastman, υπάρχει ένα non-paper, μετά οι άλλοι είπαν ότι μια κυρία είπε ότι δεν θα γίνει, τελικά και βέβαια θα γίνει μια χαρά ο αγωγός Eastman. Το θέμα είναι ότι ποιος θα καταλάβει ότι γίνεται. Ένα θέμα. Το πιο ωραίο βέβαια θα είναι μερικοί που θα καταλάβουν μπορεί ότι έγινε. Εντάξει. Γιατί να ξέρετε, οι μερικοί Έλληνες θα πρέπει το φυσικό αέριο να μπαίνει μέσα στο σπίτι τους και πάλι θα αναρωτιούνται αν είναι ελληνικό ή όχι. Άρα λέω απλώς, δεν μας πειράζει, έγινε αυτή η υπογραφή με ποιον? Με το Ισραήλ, με την Κύπρο και την Ελλάδα. Τρεις χώρες. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε στην Ελλάδα είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το χαρεί. Το πιο αστείο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε το συμβόλαιο. Καμία από τις τρεις χώρες. Οι τρεις χώρες υπέγραψαν μια συμφωνία διακυβερνητική που είχε γράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είχαμε ακόμα στις τρεις χώρες, λες να συμφωνούν οι Ευρωπαίοι. Καταφέραμε επίσης να επιβάλλουμε στο Ισραήλ να ακολουθήσει το δίκαιο της θάλασσας που δεν έχει υπογράψει και να το ακολουθεί για τον αγωγό Eastman. Και το υπέγραψε. Καταφέραμε να κάνουμε το Eastman Gas Forum, όπου βάλαμε την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τη Συρία και δεν έχουμε βάλει την Τουρκία. Σε αυτό είναι σαν εσάς, μπαίνουν με βέτο. Άρα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Άμα δεν το πιστεύετε αυτό, να θυμάστε το εξής, ότι... Ευχαριστώ πολύ. Να θυμάστε το εξής, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θέλησαν να μπουν σε αυτό το φόρουμ και πήραν βέτο, για να μην πω άλλη λέξη, από την Παλαιστίνη, η οποία δεν ήθελε να τα βάλει γιατί θεωρούσε ότι είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Μετά τι βλέπουμε? Κάναμε οριοθέτηση με την Αίγυπτο το 2003 με την Κύπρο, το 2007 με το Λίβανο, το 2010 με το Ισραήλ. Είπαμε για τις εξορίξεις. Πουλάμε το κοίτασμα Αφροδίτη στην Αίγυπτο. Όταν ανακαλύπτει η Αίγυπτος το κοίτασμα Ζόρ, λέμε «Α, δεν θα μας το πάρουν το φυσικό αέριο, αφού τώρα θα έχουν δικό τους». Και βέβαια θα μας το πάρουν. Για ποιο λόγο? Γιατί το παίρνουν σε αέρια μορφή, το μετατρέπουν σε LNG και έχουν όλη την προστιθέμενη αξία. Και βέβαια το πήραν κανονικά οι Αιγύπτιοι. Πάμε τώρα λοιπόν, τι γίνεται? Στο φόρουμ μπαίνει η Γαλλία ως μέλος, μπαίνει η Αμερική ως παρατηρητής μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay. Όλα αυτά γίνονται, αλλά τελικά πάλι δεν έχουμε ανακοινώσεις. Εμείς έχουμε, τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα? Κάναμε οριοθέτηση με την Ιταλία και μετά κάναμε και μια μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, τσακμπάμ, για να σώσουμε και να αντιμετωπίσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάξει, που ξαφνικά ήθελαν οι Τούρκοι να κάνουν μια συμφωνία διαγώνια. Να ξέρετε ότι οι Τούρκοι ήξεραν τόσο πολύ ότι ήταν μούφα αυτό που έκαναν, ότι και οι χάρτες της Τουρκίας ήταν λάθος. Δηλαδή ο Ερντογκάν βγαίνει φωτογραφία με χάρτες που είναι πίσω, είναι λάθος. Ήταν λίγο πιο φουσκωμένοι, να φαίνεται ότι κάνουν κάτι. Τελικά δεν έγινε αυτό και πάμε τώρα για τις γεωτρήσεις. Έχουμε μια τριπλή κοινοπραξία. Έχουμε φέρει λοιπόν τα ελληνικά πετρέλαια, την Exxon Mobil και την Total, δυτικά Κρήτης και νοτιοδυτικά Κρήτης. Okay. Τι βρίσκουμε να κάνουμε? Κάνουμε αγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τέσσερες αναβολές, η επόμενη θα είναι τον Οκτώβριο. Ως εδώ όλα αυτά που είπα είναι κλασικά τα δεδομένα. Οκτώβριο φέτος, βέβαια. Φέτος, ναι. Μην ανησυχείς, μπορεί να πάει και πιο πέρα, αυτό μην αγχώνεσαι, γιατί θα πάει λίγο πιο πριν για θα εξηγήσω. Αυτό είναι το διαγωνισμό που έγινε. Αυτό είναι με τον τρίτο. Τρίτο διαγωνισμό. Γιατί στο πρώτο δεν είχε συμμετοχές. Δεν είχε συμμετοχές γιατί εμείς τον θάψαμε. Όχι. Καθόλου. Όχι. Δεν σταματήσαμε εμείς το μικρό διαγωνισμό και στο μεγάλο διαγωνισμό ήρθαν μόνο αυτοί που ήθελαν, αλλά κανένας δεν πήγαινε στην Κρήτη, πήγαινε μόνο στο Ιόνιο. Δεν ήταν ασύμφορο. Ήταν ότι εμείς το θάψαμε, μόνοι μας. Και μετά για χρονιά. Και το 2015. Γιατί το ανοίξαμε τώρα? Γιατί δεν είμαστε... Στις ίδιες εταιρείες το ανοίξαμε πάλι. Πώς? Στις ίδιες εταιρείες δεν το ανοίξαμε διαγωνισμό. Δεν παίζει διαγωνισμό. Όχι καθόλου. Οι εταιρείες τότε δεν είχαν έρθει. Δεν είχαν έρθει εταιρείες. Δεν είχαν έρθει γιατί εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Okay. Και γι' αυτό παγώ. Γιατί δεν το πιστεύαμε.
Θέλω να πω, ο διαγωνισμός άρχισε με μια κυβέρνηση, μετά άλλαξε η κυβέρνηση και η δεύτερη κυβέρνηση δεν ήθελε να υλοποιήσει αυτά από τις πρώτες και όταν ξανααλλάξαμε, η τρίτη κυβέρνηση κάνει αυτά που ήθελε να κάνει η πρώτη, χωρίς να τα ήθελε η δεύτερη. Και τώρα η δεύτερη λέει την τρίτη ότι καθυστερήσατε οι ίδιοι αυτό που θέλετε να κάνετε πριν από εμάς. Εντάξει, οκ. Άρα, στην πραγματικότητα η ιδέα ποια είναι ότι κανένας δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτά τα πράγματα αν θεωρεί ότι υπάρχει κόστος. Ποιο είναι το... Τώρα αυτό που σας δείχνω είναι ο οδικός χάρτης για την αξιοποίηση δυνητικών εγχώριων κοιτασμάτων φυσικό αέριο. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή? Αυτό τώρα είναι επίσημα από την ΕΔΗ και σας το ανακοινώνω για να είστε ενημερωμένοι ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι εσάς, σε τι σας αφορά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι μην αγχώνες, άμα θες θα τα δώσω στον Απόστολο και θα σας τα δώσει για να μην έχεις... Αλλά μπορείς να κάνεις και τα δικά σου, εντάξει, βγάζεις ό,τι θες, εντάξει, ωραία. Αλλά ελεύθερο εννοώ. Λοιπόν, αυτό που τώρα δεν είχαμε προβλέψει είναι ότι το Ουκρανικό μας έδειξε ότι είναι πρόβλημα για την Ευρώπη να είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία. Ωραία. Το ξέραμε, εντάξει. Εις γνώση ήταν. Ναι, αλλά δεν πειράζει η γνώση όταν βγάζεις λεφτά, μια χαρά τα πας. Θα να πω, άμα είσαι μια επιχείρηση και είσαι εντελώς εξαρτημένος από το αλουμίνιο που σου στέλνει μια άλλη επιχείρηση, άμα βγάζεις πολλά λεφτά, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άμα ξαφνικά σου πει, εγώ δεν σου στέλνω το αλουμίνιο. Ωραία. Άρα λοιπόν, γίνεται αυτό το πράγμα και ξαφνικά η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να το συνεχίσουμε το παιχνίδι. Σταματάει. Αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος εκ μέρους της Ρωσίας, γιατί να ξέρετε ότι ανεξαρτήτως με το τι θα γίνει με το Ουκρανικό, η Ευρώπη σταματάει με τη Ρωσία. Και αυτό είναι μεγάλο στρατηγικό λάθος, γιατί αυτό σημαίνει ότι ένας πήρε καραμπόλα τους επόμενους. Λέω λοιπόν τώρα 27 κάνουν κινήσεις που είναι εντελώς θεαματικές. Ποτέ δεν βρήκαμε 27 χώρες να κάνουν αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα και να συμφωνούν όλοι. Δηλαδή, πώς? Ναι, θέλω να πω ότι η απαγόρευση του εναέριου χώρου, νομίζω ότι πριν ένα χρόνο να το λέγαμε ότι κάποιος θα το έκανε, με τίποτα. Λοιπόν, μετά, το νατοϊκό και το ευρωπαϊκό συμβαδίζουν εντελώς. Το G7 συμβαδίζει εντελώς και τώρα τι έχουμε κάνει? Λέμε, θα έχουμε φυσικό αέριο και από την Αμερική, το οποίο θα αγοράσουμε LNG, άρα ακριβό, αλλά θα το έχουμε για τους δύο επόμενους χειμώνες για να ξεμπερδεύουμε αυτό το θέμα. Αποφασίζουμε ότι στο τέλος της χρονιάς αυτής θα έχουμε σβήσει, θα πάμε στο 1/3 της εξάρτησης, στο 25 θα έχουμε τελειώσει και στο 27 δεν έχει πια κανέναν. Αυτά τώρα είναι αυτά που ανακοινώνουμε. Άρα έχασε μια τεράστια αγορά η Ρωσία. Τεράστια. Τεράστια αγορά και μην ξεχνάτε ότι σαν καταναλωτής η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και οι εισαγωγές είναι ο πρώτος στον κόσμο. Εντάξει. Δηλαδή σαν καταναλωτής είναι η Κίνα, αλλά η Κίνα παράγει και εσωτερικά. Εντάξει. Αλλά αν κοιτάξουμε μόνο τι καταναλώνουμε απ' έξω, είναι αυτό. Άμα ρίξει τιμή σε 5 χρόνια όμως, πώς? Άμα ρίξει τιμή του φυσικού αερίου 5 χρόνια και το κόστος εισαγωγή φυσικού αερίου είναι μικρότερο από το κόστος που θα είναι της κοινωνικής εξόρυξης, θα γίνουν πάλι κάποιο λάθος. Όχι, κάνεις λάθος, γιατί εδώ οι πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν είναι ότι φτάνει αυτή η εξάρτηση. Γιατί αυτό που λες είναι αυτό που πίστεψε και η Ουκρανία. Και το είδαμε πώς την πάτησε, γιατί όταν είσαι μόνο μεταφορέας και δεν είσαι παραγωγός, όταν ο άλλος σου κόβει την υπάλληλο, εντάξει, δεν μπορείς. Έχεις μια απόλυτη, και αυτό που σου λέω τώρα θα είναι για αυτό το λόγο που βέβαια ο αγωγός της ΤΜΕ θα περάσει από εκεί που θα περάσει και δεν πρόκειται να περάσει από την Τουρκία όπως ακούτε κάπου κάπου. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μια εξάρτηση από την Τουρκία η οποία ξαφνικά θα πει εγώ το κλείνω ρε παιδί, τι κάνετε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα είναι το πολιτικό ρίσκο. Το πολιτικό ρίσκο είναι πιο μεγάλο από το να έχεις κοιτάσματα ή όχι. Δηλαδή αυτό μπορεί να σου σταματήσει και το κοίτασμα που λειτουργεί. Άρα στην πραγματικότητα είναι μια χαμένη ευκαιρία, ήταν ένα μεγάλο κόστος που δεν το υπολόγισε σωστά και ξύπνησαν οι Ευρωπαίοι και λένε δεν μπορούμε άλλο. Οι βαλτικές χώρες, να ξέρεις ότι σταμάτησαν τώρα. Καμία δεν κάνει πια εισαγωγή φυσικού αερίου Ρωσίας. Όλες και οι τρεις αμέσως.
Δεν θεωρούν ότι θα το ξανακοιτάξουμε. Τελειώσαμε. Εντάξει. Άρα λέω τώρα ότι όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι η Γερμανία, η οποία εξαρτάται από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ναι, κατά πόσο? 55%. 56, μπράβο. Όταν η Γερμανία λέει Nord Stream 2, το παγώνουμε. Με αυτό, όχι η Γερμανία δεν το πίστευε, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν το πίστευαν ότι η Γερμανία θα πει αυτό. Γιατί είναι μεγάλο κόστος και αναγκάστηκαν ή καγκελάριος και ο πρόεδρος της Γερμανίας να πούν τελικά ήμασταν σε λάθος πλαίσιο που ποντάραμε πάνω σε αυτό. Εξομολόγηση έκαναν μπροστά σε όλους. Γιατί πάνω κάτω οι Γερμανοί τους είπαν, τι μας βάλετε σε αυτό το project τότε? Η Γερμανία ταυτόχρονα σταματάει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Άρα, τι βλέπω τώρα? Ας πούμε, βλέπετε τη διαφορά Γερμανία-Γαλλία. Η Γαλλία εξαρτάται από το ρώσικο φυσικό αέριο 15%. Ωραία. Σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι σχεδόν στο 70% μόνο πυρηνικό. Άρα, εντάξει. Άρα, θα πουλάει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει Total κτλ. Λέω λοιπόν, τώρα κοιτάζουμε το χάρτη. Αυτό που ανακοινώνει λοιπόν η ΕΔΗ είναι το εξής. Έχουμε περιοχές, νομίζω τις βλέπετε αρκετά καλά. Μιλάμε τώρα για την περιοχή Ιόνιο, περιοχή 10. Εδώ ανακοινώνει, άμα κοιτάξετε από κάτω, 2022-2023, παραγωγή 2027. Άρα όλα αυτά... Το 10 ήταν σκουρά. Όχι. Αυτά που λέω τώρα είναι αυτά που είναι φούξια, πολύ κόκκινο. Ωραία. Είναι κοντά στο κατάκολο. Άρα, κυπαρεσιακό κόλπο, εντάξει. Και μετά η περιοχή Ιόνιο είναι αυτή που είναι πιο πάνω, εντάξει, εδώ. Αυτή είναι και αυτή. Ωραία. Λοιπόν, αυτές εδώ έχουμε τώρα ήδη σεισμικά δεδομένα που έχουν γίνει. Okay, και γι' αυτό βλέπετε εδώ ότι αυτό ξεκινάει αρχές του 22. Ενώ δεν είμαστε αρχές, τώρα το ανακοίνωσα. Αυτά που σας δείχνω τώρα έγιναν πριν 2 μέρες η επίσημη ανακοίνωση. Αλλά θα ήμασταν εδώ. Αυτό έχει αρχίσει εδώ. Έχουμε τα σεισμικά και μας δείχνουν ότι έχουμε 30 κοιτάσματα στόχους. Ωραία. Ακόμα και να πάρουμε το 1/4, έχουμε μια εκτίμηση ότι άμα τα πάρουμε όλα συνολικά, για τα οποία θα μιλήσω, είμαστε στο 70 με 90 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Ωραία. Άρα για να έχετε μια τάξη μεγέθους, η Αφροδίτη είναι 4. Η Καλυψό είναι 8. Ο Λεβιάθαν είναι 20 και ο Ζόρ είναι 40. Άρα στην πραγματικότητα, τώρα σας μιλάω για κοίτασμα αναμονάδα, εντάξει, αυτά που είπα. Τώρα αυτό λέω ότι άμα τα πάρουμε όλα αυτά, είμαστε σε αυτήν την τάξη μεγέθους. Αυτό λοιπόν που έχει ανακοινωθεί επίσημα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να τροφοδοτήσει το 1/5 της ενεργειακής ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πώς? Α, δεν έχουμε βάλει αυτό, είναι απλώς, αυτό είναι για 25 με 30 χρόνια, εντάξει. Δεν, αλλά βέβαια, ναι, αλλά λέω, είναι η κατανάλωση που υπάρχει τώρα. Αλλά βέβαια να ξέρετε, άμα κοιτάξετε την κατανάλωση που κάνουμε τώρα, σε σχέση με πριν 10 χρόνια, είναι μειωμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που είμαστε περισσότεροι, μόλις την εξοικονόμηση, γι' αυτό μας πέρασε η Κίνα. Η Κίνα έχει αυξηθεί στην κατανάλωση και δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάψει άνθρακα, κάρβουνο κλπ. Ενώ εμείς το έχουμε κάνει να το μειώσουμε όσο μπορούμε κτλ. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι αυτά είναι τα δεδομένα και έχει ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε φτάσει το να λέμε δεν έχουμε πετρέλαιο, δεν έχουμε φυσικό αέριο και τώρα έχουμε αρκετό για να παρέχουμε το 1/5 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη. Το κατάκολο είναι 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Εντάξει. Δηλαδή, άμα κάψετε όλο το πετρέλαιο που έχει στο κατάκολο, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει για 15 μέρες. Για την Ελλάδα είναι πολύ μικρό, για μια εταιρεία είναι τεράστιο. Εδώ τώρα τα κοιτάσματα για τα οποία μιλούσαμε ήδη νότια της Κρήτης, και εδώ δεν έχουμε πιάσει ακόμα εντελώς νότια, είναι ότι μιλάμε ήδη για 400 χρόνια ενεργειακής κατανάλωσης Ελλάδος. Άρα αυτό σημαίνει... Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Είναι καλύτερο να κοιτάξεις λίγο το νορβηγικό μοντέλο.
Δηλαδή είναι αυτό που λέμε λίγο με χιούμορ, λέμε ας πούμε θα έχουμε την κατάρα της Νιγηρίας ή θα είμαστε με τους Έχιδες κτλ. Στην πραγματικότητα είναι το μοντέλο που είναι της Νορβηγίας, το οποίο είναι μια χαρά και αυτό επιτρέπει στην Νορβηγία να έχει καράβια LNG, ακόμα και υπερβατικά, τα οποία πηγαίνουν στα φιόρντ και δείχνουν ότι είναι τέλειο. Γιατί ακόμα και για τον κύριο με τον ντρόν, βλέπουμε εικόνες από το φιόρντ και βλέπουμε το καράβι να μπαίνει μέσα και κοιτάζουμε μετά τον κόλο του καραβιού και δεν έχει τίποτα. Γιατί είναι LNG. Ενώ εμείς την ίδια εικόνα μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε, ούτως ή άλλως έχετε πάει ποτέ σε κατάστρωμα, εντάξει. Ο κύριος με το λευκό τώρα, εντάξει, το φαντάζομαι ήδη. Τελευταίο κατάστρωμα, σε ποια κατάσταση είστε με το λευκό. Θα είναι μαύρο το πουκάμισο από την αρχή. Λέω λοιπόν ότι εδώ τα βλέπουμε αυτά, άρα σας δείχνω περιοχή Ιόνιο και περιοχή 10. Εδώ είναι η περιοχή 2, είναι πολύ πιο ψηλά, εδώ. Άρα είμαστε πολύ κοντά στη ζώνη επαφής με την ΑΟΣ της Ιταλίας, εντελώς στοιχεία όπως καταλαβαίνετε. Όπου εκεί πέρα έχουμε το, είναι χιούμορ, είναι με το κοίτασμα Πύρος, το οποίο το έχουμε εντοπίσει εδώ και 30 χρόνια. Εντάξει, αλλά σε πετρέλαιο. Τώρα αυτά που σας είπα είναι όλα για φυσικό αέριο. Άρα, τι γίνεται, κανονικά λέγαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν θα χρησιμοποιεί πια φυσικό αέριο. Λάθος. Ενώ το είχε ανακοινώσει το 2013 ότι η ενεργειακή οδός για το 2020 έως 2050 το φυσικό αέριο θα είναι κυρίαρχο. Φυσικά. Πώς? Έχει ανακοινωθεί αυτό. Τώρα το λέμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε του τύπου να πάμε μόνο σε ΑΠΕ. Το ξέρω. Το ξέρω ότι δεν φτάνουν. Δεν λέω αυτό. Αλλά είναι καλό να έχουμε, αλλά δεν φτάνουν όντως. Και δεν είναι μόνο ότι δεν φτάνουν. 30, ναι. Να πάμε στο 50% της κατανάλωσης ρεύματος από άνθρωπο. Ναι, και να γίνει αυτό, εμένα δεν με πειράζει, μια χαρά. Εγώ θα είμαι μια χαρά. Εγώ θα ασχοληθώ όμως με το άλλο 50, τι κάνουμε. Εγώ ήθελα μια άλλη ερώτηση. Όχι, περιμένετε. Τι θα κάνετε με το άλλο 50. Το άλλο 50 σαφώς και φυσικό αέριο και διάφορες. Και πετρέλαιο και λιγνίτη. Άρα, όχι λιγνίτη. Όχι λιγνίτη. Εδώ που λέτε και λιγνίτη, ναι. Έχει εγκαινιαστεί πρόσφατα μια ομάδα λιγνίτη στη Γερμανία. Αδεκτό. Αλλά να ξέρετε ότι η Γερμανία είναι πολύ απλό. Γιατί όταν έχετε τους οικολόγους στη Γερμανία που σας λένε εγώ δεν θέλω κανένα πυρηνικό αντιδραστήρα, έκαναν τώρα μια εξαίρεση και είπαν ναι στο κάρβουνο που δεν το ήθελαν. Εκεί δεν έχει συνθήκη Κιότο. Και βέβαια. Αλλά μην ανησυχείτε. Πληρώνουν πρόστιμα. Ναι. Και εμείς εδώ τις λιγνητικές μονάδες δεν τις κλείσαμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο λιγνίτης έχει λιγότερη απόδοση ακόμα και από τον κλασικό άνθρακα. Και έχει πολύ μεγάλο ρήπους. Και άμα θέλετε να το κοιτάξετε, κοιτάξτε τα απλώς επιδημιολογικά σε επίπεδο, θα δείτε στις ζώνες ποιες είναι οι ασθένειες που κυκλοφορούν. Εντάξει. Άρα εγώ λέω απλώς, λέω ότι είναι ένα καλό ενδιάμεσο το φυσικό αέριο. Άμα μπορούμε να κάνουμε 100% ΑΠΕ, εγώ θα είμαι πάλι χαρούμενος, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Εγώ σας λέω απλώς ότι μέχρι να το κάνουμε αυτό και στο ενδιάμεσο σίγουρα θα εμφανιστεί και το υδρογόνο. Εντάξει, δεν θα είναι αμέσως ΑΠΕ. Αλλά λέω απλώς ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι εδώ συνεργαζόμαστε με την Ιταλία με την οποία κάναμε μια οριοθέτηση. Αυτά είναι τα δεδομένα περιοχή Ιωάννινα. Έχει ενδιαφέρον, θα σας το δείχνω αυτό. Γιατί στα Ιωάννινα θα είναι η παραγωγή έτοιμη το 2025. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Το πιο πιθανό δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί είναι ξηράς. Και είναι ξανά. Είναι ξηράς. Εδώ. Αυτό εδώ είναι, δεν είναι. Εδώ θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στις θαλάσσιες περιοχές και στο φυσικό αέριο. Και όχι στις χερσαίες. Αφού είναι χαμηλότερο κόστος. Το ξέρω, αλλά έχετε δει διαδηλώσεις μέσα στη θάλασσα στα 180 χιλιόμετρα. Ποτέ. Όταν ο άλλος είναι κοντά στο σπίτι του, δεν το αρέσει. Και εγώ το καταλαβαίνω και λέω, από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει στρατηγικά αποθέματα στη θάλασσα, γιατί να πάω να ψάξω μικρότερα κοιτάσματα, χερσαία, επειδή είναι πιο φθηνό. Δεν με ενδιαφέρει να είναι πιο φθηνό. Εγώ θέλω να μην πειράζω τους ανθρώπους. Ναι. Να πω κάτι. Βεβαίως. Προχθές άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν καθηγητή, ο οποίος είναι καθηγητής μηχανικής της Πανεπιστημίου Κρήτης. Ναι.
υπεύθυνος για τις γεωτρήσεις. Και είπε ο άνθρωπος κάτι πάρα πολύ απλό. Οι εταιρείες όπως είναι η Total, η ExxonMobil, ναι, κλπ. Δεν είναι εταιρείες κάποιου περιορισμένου κλίμακος. Είναι εταιρείες παγκόσμιας, με κόσμο πολιτικής. Έχουν 10-15 project. Όταν λοιπόν πρέπει να αποφασίσουν σε ποιο project θα πάνε, πάνε με το γνώμονα της απόδοσης, λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό. Όταν λοιπόν έχουν να δουν ένα κοίτασμα στην Αφρική, όπου η εξόρυξη θα είναι 5 ευρώ ανά κυβικό, και έχουν και στο Ιόνιο ένα κόστος εξόρυξης 40 ευρώ ανά κυβικό, θα πάνε λογικά στα 5 ευρώ ανά κυβικό. Δεν θα πάνε να κάνουν. Λάθος, αυτό είναι λάθος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, αλλά απλώς να απαντήσω. Το φυσικό αέριο, η τιμή του εξαρτάται από την απόσταση από τον πελάτη με την παραγωγή. Δεν είναι σαν το πετρέλαιο. Αυτό που είπατε μόλις τώρα θα έχει δικαίωμα να το πει ο καθηγητής μια χαρά για πετρέλαιο. Αλλά για φυσικό αέριο έκανε ένα τεχνικό λάθος. Η απόσταση έχει τεράστια σημασία. Όταν εμείς θα έχουμε κοιτάσματα που είναι στα 200 χιλιόμετρα και από τη Ρωσία τα φέρνουμε από τα 4.500 χιλιόμετρα, δεν είναι το ίδιο. Και αυτό κόστος. Αυτό είναι κόστος. Βέβαια, το ξέρω. Γι' αυτό λέω το ότι... Αν προσθεθεί αυτό το κόστος και είναι ωφελημότερο αυτό που είπε ο Στέργιος, γιατί να μην διαλέξουμε την περίπτωση που προσθέτει. Μα γιατί έχουν έρθει εδώ, επειδή το έχουν κάνει ήδη την επιλογή και καταλαβαίνουν ότι... Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι αυτό. Το έχουμε κάνει. Μα το κόστος μεταφοράς το ξέρουμε. Γιατί εδώ θα μιλάμε, όταν το βρίσκετε, ας πούμε, στην Αφρική, θα το φέρετε με αγωγό. Όχι, θα το φέρετε με καράβι LNG. Είναι το πιο ακριβό. Είναι το πιο ακριβό, απορρίπτεται. Ναι, όχι, δεν γίνεται απορρίπτεται. Θα χρησιμοποιήσουμε και αυτά, γιατί εμείς έχουμε και τον πρώτο εμπορικό στόλο στα LNG. Εντάξει. Οι Έλληνες έχουν κάνει πολύ καλές κινήσεις και έχουν αγοράσει. Του παγκόσμιου... Ναι, γιατί τι κάναμε, πουλήσαμε πολλά καράβια και αγοράσαμε πολλά LNG. Παλιά ένα LNG το αγοράζαμε μόνο όταν είχαμε σίγουρα ένα συμβόλαιο. Το λέμε το λεγόμενο ταξί. Τώρα το αγοράζουμε πριν το συμβόλαιο για να είναι έτοιμο μόλις μπει το κοίτασμα. Αυτός ο αγωγός των Ιωαννίνων... Ναι, αλλά ο διπλανός έχει θέλει να κάνει μια... Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το οικονομικό όφελος της χώρας, ναι, από αυτά τα κοιτάσματα. Γιατί πριν 3-4 χρόνια είχα βρεθεί με ένα στέλεχος της ExxonMobil στο Ντουμπάι, ναι, η χαρακτηριστική του ατάκα είναι, σε αντίθεση με την Κύπρο, η Ελλάδα δεν θα πάρει φράγκο. Ποιες είναι οι οικονομικές συμφωνίες και πώς η χώρα ή η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα κοιτάσματα μπορεί να αποφεληθεί από αυτήν. Πρώτα απ' όλα σας είπε κάτι που δεν έχει νόημα. Ναι, σας είπε κάτι που δεν έχει νόημα, γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία για εξόρυξη. Γιατί όλες οι συμφωνίες για τις οποίες μιλάμε τώρα είναι για έρευνα. Ωραία. Εφόσον λοιπόν πρέπει η εταιρεία να κάνει γεώτρηση, πρέπει να αποδείξει ότι είναι εμπορικό, αλλιώς δεν την ξαναπαίνει στην εταιρεία. Άρα και ένα άλλο πράγμα, δεν είναι καλό να μιλάς μόνο με την ExxonMobil όταν ξέρεις ότι ο operator είναι η Total. Άρα... Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος κάνει την γεώτρηση. Ποιος έρχεται για να βοηθήσει είναι άλλο θέμα. Ωραία. Άρα εδώ έχουμε 40% για την Total, 40% για την ExxonMobil και 20% για τα υλικά πετρέλαια. Μπορεί αυτό να φαίνεται πολύ μικρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί τα υλικά πετρέλαια έχουν τα σεισμικά. Και γι' αυτό καταφέραμε να μπούμε σε αυτό. Αυτό είναι της κοινοπραξίας. Εμείς επειδή είμαστε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κυμαίνονται για την χώρα από 55% έως 80% προς όφελος της χώρας. Τόσο απλά. Άρα λέω απλώς ότι μετά, όταν λέω 80, θα είναι το ακαθάριστο, άμα είναι καθαρό θα είναι 70. Και είναι ακριβώς αυτό που έγινε με την εταιρεία Nobel και με την Αφροδίτη. Εννοώ για πράγματα που ξέρουμε, που υπάρχουν. Άρα, στην πραγματικότητα τι έγινε. Προς το παρόν δεν έχουν κάνει ούτε καν σεισμικά. Και δώσαμε εμείς ως Ελλάδα παράταση στις εταιρείες για να μείνουν, γιατί κανονικά έπρεπε να κάνουν σεισμικά. Απλώς επειδή κάναμε καθυστερήσεις, εμείς είχαμε και αγωγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για σεισμικά. Γιατί θα ενοχλούσαμε τα θηλαστικά. Εντάξει, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο είμαστε, να το συζητάμε κανονικά. Άρα λέω λοιπόν ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο, έκαναν 4 γεωτρήσεις και από ό,τι φαίνεται τα θηλαστικά δεν είναι ενημερωμένα. Γιατί ενημερώνονται μόνο στην Ελλάδα, κατάλαβες. Άρα πρέπει να πω, γιατί όταν είναι η ίδια εταιρεία, γιατί η ExxonMobil και η Total είναι και εκεί. Ωραία. Η Total με την ExxonMobil εδώ είναι μαζί. Εκεί πέρα η ExxonMobil είναι μαζί με την Qatar Petroleum. Η Qatar Petroleum, το λέω και για τον διπλανό και τον σηκωμένο, τον ειδικό των drone,
Γιατί η Κατάρ έρχεται στην Κύπρο, ενώ είναι Κατάρ. Γιατί ξέρει ότι έχει δουλειά εδώ. Άρα παρόλο που δεν έχει το μεγάλο ποσοστό, έχει πει εγώ μπαίνω οικονομικά. Που σημαίνει ότι η Exxon Mobil είναι με την Κατάρ με ασφάλεια οικονομική. Άρα θα κάνει αυτή. Το άλλο που έχει σχέση με τα γεωτρύπανα. Το γεωτρύπανο της Exxon Mobil, για σένα το. Το έβαλε η Exxon Mobil? Βεβαίως και όχι, δεν το έβαλε. Το νίκιασε. Όχι, το νίκιασε. Τόσο απλά. Το νίκιασε από αγγλική εταιρεία. Θέλω να πω, αυτά τα πράγματα μετακινούνται πάρα πολύ και δεν είναι η ίδια εταιρεία. Μετά η ίδια εταιρεία, εφόσον το βρει, υπάρχουν εταιρείες που είναι καλές για έρευνα και είναι άλλες που είναι καλές για εκμετάλλευση. Γιατί δεν είναι το ίδιο επίπεδο. Άρα η Nobel πουλήσε στην BP. Το 70% κατεύθυνα. Ωραία. Άρα λέω απλώς ότι αυτά τώρα τι πρέπει να κάνει η εταιρεία. Πρέπει να αποδείξει ότι είναι εμπορεύσιμο. Και μετά εμείς έχουμε κυρίαρχη στρατηγική, μπορούμε να αποδείξουμε, να θέλουμε να έχουμε συμφωνία μαζί της ή όχι. Και τότε μπαίνουμε σε μια συμφωνία εξόρυξης, αλλά μια συμφωνία γεώτρησης είναι 6-7 χρόνια διάρκειας. Μια συμφωνία εξόρυξης είναι 25-30 και είναι αυτό που λέγαμε για τα δεδομένα, άρα αυτά τα ξέρουμε ακριβώς και έχουμε ήδη όλες τις εκτιμήσεις και για αυτό το λόγο μιλάμε για αγωγό και για σταθμούς LNG και είναι σημαντικό η βιωσιμότητα του αγωγού EastMed δεν έχει υπολογιστεί καν με τα κοιτάσματα της Ελλάδος. Δηλαδή όλα αυτά που θα βρούμε στην Ελλάδα θα είναι επιπλέον. Ωραία. Άρα λέω λοιπόν ότι θα δείτε, θα το ζήσουμε αυτό, θα δούμε λοιπόν έναν αγωγό που θα έχει μάλλον διπλάσια χωρητικότητα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω ανθρώπους που λένε σίγουρα δεν θα γίνει. Μετά, εγώ το βλέπω ότι θα γίνει και μπορεί και να είναι και διπλός. Οι Αμερικάνοι, γιατί πάνε όμως δεν. Δεν είναι Αμερικάνοι. Αυτό είναι η κυρία Νιούλοντ και να ξέρεις ότι ήδη της έχουν πει από το Δημοκρατικό Κόμμα ότι θα ήταν καλό να μην μιλάει και τόσο πολύ. Στο ίδιο το κόμμα της. Άρα, η κυρία Νιούλοντ έχει κάνει άλλες πατάτες και φαίνεται ότι δεν είναι καυτές, γι' αυτό είναι, όσο είναι χλιαρές την αφήνουν. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν παγώσει εργασίες. Καθόλου. Όχι μόνο δεν έχουν παγώσει εργασίες, αλλά είναι ΕΚΕ, άρα είναι έργο που είναι κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ακριβώς το ίδιο που έγινε και με το ηλεκτρικό καλώδιο, με το Euro-Asia Interconnector, στο οποίο έδωσε 657 εκατομμύρια ευρώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιηθεί. Εγώ αυτά που σας λέω τώρα, ανεξαρτήτως, δεν με πειράζει άμα δεν τα πιστεύετε, δεν έχει σημασία. Από όσο είμαστε εντάξει. Το λέω εγώ για να το πω και να μπορεί να πούμε ότι υπάρχει. Το αργό είναι η πολιτική απόφαση. Το γρήγορο είναι η κατασκευή. Άρα, π.χ. το ηλεκτρικό καλώδιο, που φαίνεται να είναι απλό, ρε παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει από το 2011. Το ηλεκτρικό καλώδιο ποντίζεται σε 4 μήνες. Ωραία. Από το 2011. Περιμένουμε τους 4 μήνες. Οι Ιταλοί έχουν φτιάξει το καράβι, το καλώδιο θα είναι έτοιμο για να μπορεί να το ποντίσουμε και εμείς ακόμα αναρωτιόμασταν αν θα είναι κάτι που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το έχει βάλει αυτή πρώτο στην κατάταξη και έχει βάλει αυτή τα λεφτά. Είναι από έλλειψη, έχουμε πολλά πράγματα στη γεωπολιτική. Πρώτα απ' όλα έχουμε φοβίες με την Τουρκία. Τι θα πει η Τουρκία, τι θα πει. Μετά έχουμε το θέμα της άγνοιας. Δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ, δεν ξέρουμε αν λειτουργεί. Και τώρα στο ενδιάμεσο, την ώρα που μιλάμε για το Euro-Asia Interconnector, θα κάνουμε και το Ευρωάφρικα. Και αυτό έχει γίνει αποδεκτό. Και ρωτάω, ρε παιδιά, σε κάποια φάση, όταν έρχονται οι εταιρείες και είναι ήδη έτοιμες και θα φέρουν και γεωτρύπανο, εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε αν έχουμε. Αυτό το είδαμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι αυτό που λέτε οι Αμερικανιές. Οι Αμερικανοί είναι πολύ απλοί άνθρωποι. Άμα έχει φυσικό αέριο, βάζουν μια κάμερα και το βλέπεις να βγαίνει. Όταν είσαι Τούρκος, φέρεις έναν υπουργό, το βάζεις πάνω στην πλατφόρμα και λέει: αν έχει φυσικό αέριο, θα το βρούμε. Και μετά φεύγει ο υπουργός, φεύγει και η πλατφόρμα και δεν έχουν βρει απολύτως τίποτα γιατί το γεωτρύπανό τους δεν ήταν καν να πάει στο βάθος που έπρεπε. Εντάξει. Άρα λέω: οι Αμερικανοί είπαν πολύ απλά, πριν βρουν το φυσικό αέριο, είπαν: θα κάνετε σταθμό υγροποίηση στην Κύπρο. Και τώρα τον κάνουμε. Ούτε αυτό έχει παγώσει. Το θέμα είναι ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει σταθμό υγροποίησης. Άρα σας έδειξα αυτά, θα σας δείξω τώρα πιο παλιά δεδομένα για να καταλάβετε ότι όταν μιλάμε ας πούμε για το θέμα της οριοθέτησης που κάναμε,
Εδώ σα δείχνω την οριοθέτηση της Ιταλίας με την Αλβανία, η οποία είναι υπαρτή. Από κάτω είναι η οριοθέτηση της Ελλάδας με την Ιταλία, που κάναμε πιο πρόσφατα. Εδώ σα δείχνω τα δεδομένα της εποχής. Θα σας περάσω μερικά πράγματα που ήταν αυτά που ήταν εθνικής εμβέλειας κτλ. Και εδώ, ας πούμε, είναι η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση. Okay. Όταν το βλέπετε αυτό, ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουμε. Προσέξτε τώρα, εμένα μου αρέσει. Βλέπετε, εγώ αυτές τις εικόνες τις έφτιαχνα το 2012. Εντάξει. Άρα μετά από 10 χρόνια θα γίνουν τις μόδες. Είναι πολύ... Εντάξει. Άρα, το γεγονός ότι έχετε 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Ελλάδα είναι 131. 32, να μην το κόψουμε. Όχι, 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 εγώ θα βάλω και το. Μην μου φάνει και το Καστελόριζο, ξέρεις. Λοιπόν. 32,5. Όχι. Εδώ τώρα αυτά που βλέπετε τώρα είναι το μικρό είναι το κοίτασμα Πύρος και το άλλο είναι το κοίτασμα Αχιλλέας. Αυτά τώρα είναι κοιτάσματα, αλλά είναι πετρελαίο, τα οποία δεν θα τρυπήσουμε. Θα μιλήσουμε μόνο για φυσικό αέριο. Σας το λέω αυτό. Εδώ είναι οι συμφωνίες με την Αίγυπτο. Αλλά δεν θέλω να σας δείξω αυτό γιατί δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που σας έλεγα, θέλω τώρα να σας δείξω ένα ωραίο. Δεν είναι κανένα μπέρδεμα, είναι εύκολο. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι χάρτης. Αυτό εδώ. Πιστεύουμε. Αν πιστεύουμε. Στο Θεό. Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ νομίζω ότι ο Θεός θα βάλει το χεράκι του γιατί εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ ο χάρτης είναι τουρκικός. Εντάξει. Τον έχετε δει κανονικά. Αυτός εδώ είναι ελληνικός. Είναι ο ίδιος. Τώρα θα σας δείξω την πραγματικότητα. Το βλέπετε το αλφαβήτα. Αυτή είναι η οριοθέτηση που έκαναν οι Τούρκοι με τη Λίβυα. Η αληθινή οριοθέτηση. Δεν έχει πλάκα. Τι θέλω να πω. Αυτό που έχει τόσο πλάκα είναι ότι το αλφαβήτα είναι εκτός από τα θαλάσσια οικόπεδα τα δικά μας, τα οποία υπάρχουν μόνο λόγω Κρήτης, ενώ η Κρήτη δεν υπάρχει για την Τουρκία. Δεν τη βλέπουν. Όχι, δεν τη βλέπουν, αλλά τότε πώς τα βγάζεις εκτός από τα θαλάσσια οικόπεδα που προέρχονται από αυτό. Άρα αυτή είναι η αληθινή εικόνα. Αυτά τα σημεία που είναι κάτω είναι όλα τα σημεία που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί και αυτή είναι η εικόνα που βγάζει η Τουρκία. Άμα προσέξετε, θα δείτε ότι η γραμμή είναι πιο μεγάλη και θα δείτε ότι πάει και κάτω από την Κρήτη. Ενώ εδώ είναι η εικόνα που υπολογίσαμε με τη συμφωνία με τις συντεταγμένες. Βλέπετε ότι, ας πούμε, εδώ η δικιά μας εφημερίδα, αντί να πάει να μετρήσει τις συντεταγμένες από τη συμφωνία, πήγε και αντέγραψε αυτό που έκανε η Τουρκία. Εντάξει, άμα το κάνεις και μόνος, εγώ τι φταίω. Άρα, πάμε τώρα σε άλλα δεδομένα. Πηδάω. Okay. Άρα, εδώ βλέπετε, ας πούμε, σε αυτό, τα ενεργά οικόπεδα που υπάρχουν. Βλέπετε τις εταιρείες, αλλά σας υπενθυμίζω ότι όταν έκανε το θαλάσσιο οικόπεδο 12 η Κύπρος, είχαμε 4 εταιρείες μόνο και ήρθε μόνο μία, που δεν την ξέραμε και ήταν η Νόμπελ. Σε αυτό το τομέα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Άμα δεν ξέρετε το όνομα και δεν το ξέρετε από πρατήριο, δεν μπορεί να είναι μεγάλη. Είναι μικρομεσαία, το πούμε. Άμα ξέρετε το όνομα και από πρατήριο, είναι ότι αλλάζει. Εδώ λοιπόν βλέπετε πόσες χώρες έχουν έρθει, με να μ' αρέσουν και οι Κορεάτες. Εντάξει, οι Κορεάτες με την Κογκάς έχουν έρθει στην Κύπρο, που είναι εντελώς φυσιολογικό εφόσον η Κορέα είναι δίπλα. Όχι, σας το λέω για αυτούς που λένε τις αποστάσεις και πού θα πάμε και μακριά είναι. Ωραία. Μετά λοιπόν, βλέπετε όλα αυτά τα συμβόλαια άρχισαν με τον δεύτερο και τρίτο γύρο που είχαμε εκεί 33 εταιρείες. Έχει πολύ πλάκα γιατί τότε οι Κύπροι δεν ήξεραν καν πού είναι. Είναι πολλοί ξένοι που μπέρδευαν την Κύπρο με την Κρήτη. Όταν βγήκαν τα θαλάσσια οικόπεδα δεν μπέρδευαν πια τίποτα. Εμείς βγάλαμε τα θαλάσσια οικόπεδα μέχρι το 20. Υπάρχει μια διαφορά. Η Ελλάδα όταν βγάζει οικόπεδα τα βγάζει ανά διαγωνισμό και μετά σβήνουν. Το ξέρετε αυτό, έτσι γίνεται. Πώς? Αυτό. Όχι, αυτό είναι έξυπνο. Τι είναι, εξεχάζουμε και... Η Κύπρος έχει μικρή χώρα, μικρή ΑΟΣ. Η τεμάχη των οικοπαίδων δεν μπορεί να την κάνει όπως θες. Εμείς έχουμε τεράστια ΑΟΣ, μισό εκατομμύριο τετραγωνικά, δεν έχουμε πολλές έρευνες, άρα μας συμφέρει να βγάζουμε ανά διαγωνισμό μια περιοχή
όπως ενδιαφέρεται κάποιος. Άμα κοιτάξεις τα οικόπεδα που είναι από το 1 έως το 20, πάνω κάτω είναι το 1 τρίτο από τα νέα οικόπεδα που βγάλαμε, πάνω στα οποία ήρθαν η Exxon Mobil και η Total, ενώ δεν θα ερχόταν στα μικρά. Όταν όλος θέλει να κάνει μια τεράστια επένδυση και δεν έχει πολλά σεισμικά, δεν τον ενδιαφέρει να πάει σε ένα μικρό οικόπεδο. Σου λέει, άμα δεν βγω, θα έχω βάλει μόνο τα λεφτά. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο, σωστά. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε για μεγάλο βάθος κιόλας. Άρα λέω απλώς ότι άμα πάμε τώρα σε μεγάλα μεγέθη, θα δείτε ότι νότια της Πελοποννήσου, το οποίο λέγεται Δυτικά Κρήτης, αυτό για να το καταλάβετε, να καταλάβετε ότι ο υπουργός τότε ήταν της Κρήτης. Δυτικός. Εντάξει, άρα ήταν λογικό να λέγεται Δυτικά Κρήτης, άμα κοιτάξετε. Το είχα συζητήσει με τον Περιφερειάρχη και μου λέει, εμένα δεν με πειράζει πως το βλέπουν, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, δεν με πειράζει πως το βλέπουν οι κριτικοί, γιατί ξέρω ότι οι απολαυές ήταν για την Πελοπόννησο. Μπορεί να το ονομάσουν Δυτικά Κρήτης, δεν με πειράζει. Άρα μετά έχετε το Νότιο Δυτικά Κρήτης, αυτά εδώ υπήρχαν. Εγώ σας δείχνω λίγο το παρελθόν για να καταλάβετε ότι αυτός είναι κανονικά ο τρίτος γύρος της αδειοδότησης με τον οποίο δεν παίζουμε ακόμα. Και τώρα βλέπετε ότι έχουμε φτάσει στα όρια που είχε κάνει τότε ο Μανιάτης της Κύπρου, της Χρήτης, προς Σιτία. Αυτό είναι, να ξέρετε ότι αυτή η κάθετη δεν τελειώνει με την Κρήτη, τελειώνει με τη ζώνη επαφής ΑΟΣ Λιβύης με Αίγυπτο. Εκεί πέρα είναι. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι άμα τα δείτε τώρα όλα αυτά, θα σας δείξω μερικά πράγματα έτσι να είστε πιο σοφοί στον τομέα. Θα σας δείξω, ας πούμε, τι διεκδικούσε. Αυτό εδώ ήταν το 2012, τι έβγαζε η Τουρκία για θαλάσσια οικόπεδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπω αυτά, γιατί πραγματικά είναι η δική της φαντασίωση, και μου αρέσει επίσης γιατί μέσα στη ζώνη που λέει ότι είναι δικά της, εμείς κάναμε γεωτρήσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν υπογράψει με την Κύπρο. Τώρα τι προτιμάτε, το χάρτη ή τις απολαβές? Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε τα πράγματα πώς πάνε. Κάτι που έχει μεγάλη σημασία είναι η γεωλογική ενότητα. Άμα κοιτάξετε που είναι από την Κροατία μέχρι την Ελλάδα, περιοχή Ζακύνθου, και βλέπετε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαν βγει, θα δείτε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ πυκνά και είναι της ίδιας κατηγορίας. Άρα άμα κοιτάξετε θα δείτε ότι το ένα αφορά πιο πολύ φυσικό αέριο που είναι το κόκκινο, το άλλο είναι πιο πολύ πετρέλαιο. Αυτό που ξέρουμε εδώ και καιρό είναι ότι για μια εταιρεία έχει τεράστια σημασία να μπορεί να κάνει διάφορα κοιτάσματα σχετικά κοντά, να μπορεί να τα βάλει σε ένα κοινό δίκτυο και εντελώς τυχαία, για το Θεό τώρα το λέω, μας τα έβαλε και εκεί που θα πάει ο αγωγός EastMed. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό και να το θέλαμε, αλλά ξαναλέω, όσοι από εσάς, ας πούμε, φοβούνται ότι μπορεί να γίνει στο Αιγαίο, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, δεν θα γίνει τίποτα στο Αιγαίο. Γιατί όλα τα στρατηγικά αποθέματα είναι Ιόνιο και ειδικά Νότια Κρήτης, λόγω της Αφρικής, η οποία βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική πλάκα, άρα έχουμε αυτό το σύστημα που μπαίνει, και εκεί πέρα είναι το 70% των κοιτασμάτων. Αλλά θα σας δείξω μερικές πιο παλιές εικόνες για να καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάμε. Όταν λέμε για τρεις διαστάσεις, αυτή είναι η ιδέα. Αυτό εδώ είναι η Αφροδίτη σε τρεις διαστάσεις. Έχει μεγάλη σημασία το τι κοιτάζεται, όχι μόνο σαν επιφάνεια, σαν όγκο και το πάχος που έχει σημασία. Άρα π.χ. εδώ βλέπετε ότι είμαστε στα 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε επιφάνεια. Ο όγκος που είναι ωφέλιμος σε πάχος είναι 70. Okay. Για το κοίτασμα όμως ΖΟΡ, που είναι υπεργιγαντιαίο, έχει μόνο 100 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια πάνω. Αλλά έχει ωφέλιμο 600. Και επειδή αυτά πάνε κυβικά, άρα το ένα, αυτό εδώ έχει 4, 3 εκατομμύρια κυβικά, και το άλλο έχει 40. Άρα με ένα κοίτασμα έγινε εξαγωγέα ουσιαστικά. Δείχνω πράγματα και τελειώνω εδώ, λέγοντας το εξής. Αυτά τώρα είναι ένας χάρτης του Ηλία Κονοφάγου, ακόμα πιο παλιός. Ο Ηλίας Κονοφάγος είναι ο γιος
του Κωνσταντίνου Κονοφάγου που είχε κάνει την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας το 1977 με την Ιταλία, Ελλάδα. Άρα, κοιτάξτε ένα πράγμα που είναι πολύ αστείο, το βλέπαμε με τον Ηλία και τότε και με τον Αντώνη τον Φόσκολο. Άμα κοιτάξετε τη ζώνη επαφής της Αυστραλίας με την Ινδονησία, βλέπετε ότι είναι δύο πλάκες οι οποίες συγκλίνουν και η μία πάει κάτω από την άλλη. Εκεί πέρα έχουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Όταν κοιτάζετε την Καραϊβική, έχουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτά. Κανονικά τώρα θα θέλετε να με ρωτήσετε και στην Μεσόγειο που βλέπουμε το ίδιο, δεν κοιτάζαμε. Άρα θέλω να σας πω ότι οι γεωλόγοι το ξέρουν εδώ και δεκαετίες ότι είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Οι άνθρωποι που είναι του τομέα το ξέρουν εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες ότι είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Σε πολιτικό επίπεδο η ΑΟΣ μπήκε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος πριν 10 χρόνια. Το 2012 η πρώτη φορά υπήρχαν αναφορές στην ΑΟΣ σε εκλογικό σύστημα. Μετά από 10 χρόνια χρειάστηκε να έχουμε το ουκρανικό για να πούμε εντάξει το ξεκινάμε. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε ότι είναι από τα ωφέλη που δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε ότι θα πάρθει από εκείνη. Εκεί θα είναι η απόφαση. Όμως αυτή τώρα πρέπει να την αξιοποιήσουμε, γιατί τώρα έχουμε εμείς συμφωνήσει ότι για τους 2 επόμενους χειμώνες είμαστε εντάξει με LNG. Θα ήταν καλό να σκεφτούμε τι κάνουμε στο 3ο χειμώνα. Άρα, εμένα μου αρέσει. Βλέπεις, είδες που κάνει το Θεός. Γιατί στην αρχή λένε δεν γίνεται. Τώρα με ρωτάνε αν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, άρα το κοίτασμα Ταμάρ έγινε εμπορικό σε 4 χρόνια. Και το κοίτασμα Ζόρ σε 3. Άρα, άμα θες το ξανακοιτάς, 2009-2013, όσοι έχουν πάει στους Άγιους Τόπους, ο φωτισμός στον αυτοκινητόδρομο είναι το κοίτασμα Ταμάρ. Και ο Θεός δηλαδή. Εντάξει. Άρα μετά, για το κοίτασμα Ζόρ έγινε σε 3 χρόνια. Ανακαλύφθηκε το 2015 και είναι εμπορεύσιμο από το 2018. Άρα εδώ η γέγη τους παίζει ήδη με αυτό εδώ και 4 χρόνια. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε ανακαλύψει το κοίτασμα Αφροδίτη το 2011 και μετά από 11 χρόνια αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Άρα το θέμα όχι μόνο προλαβαίνουμε, στην πραγματικότητα είναι πες ότι προλαβαίνουμε, πες ότι το βγάζουμε, πες ότι απλώς περιμένουμε μετά. Και αυτό γίνεται. Θέλω να πω γι' αυτό λέω ότι για τις εταιρείες, όπως και εσάς, η επιχειρηματολογία και οι επιχειρηματίες, είναι ότι στο τέλος είναι πάντοτε η πολιτική απόφαση. Το κάνουμε ή δεν